Κατά το γάλα και πάμε να εξαρτήσουμε το υπέροχο βιβλίο. Το χωριό Κάτω Γαλούνας, το χωριό της Κέρκυρας, βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα της νήσου, νότια της πόλης της Κέρκυρας και σε υψόμετρο 200 μέτρα, δηλαδή 140 μέτρα χαμηλότερα από τον Άνω Γαλούνα Κέρκυρας, από τον οποίο είναι πολυθέστερος. Κοντινότερη παραλία του χωριού είναι ο Άγιος Γόρδιος που απέχει μόλις 3 χιλιόμετρα. Αξίζει να αναφερθεί η δράση του Πολιτιστικού Συλλόγου του Κάτω Γαλούνα. Η πολύτιμη συνεισφορά του Συλλόγου στη διατήρηση και διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού της Κέρκυρας έγκυται και στην ύπαρξη του μοναδικού συγκροτήματος πολυφωνικού τραγουδιού στο νησί που ιδρύθηκε το 1958 και από το οποίο έχει λάβει μέρος στο φεστιβάλ στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας στην Ιταλία, την Ιθάκη Προηγήνη και την Αρχαία Ολυμπία, καθώς και στο φεστιβάλ που γίνονται κάθε καλοκαίρι στο χώρο Παλαιά Βερδία. Σημαία μας αυτή τη στιγμή κυματίζει με αυτό τον υπέροχο αέρα του Κάτω Γαλούνα. Αγαπημένοι φίλοι, εδώ στο Κάτω Γαλούνα αξίζει να σημειώσουμε να πούμε ότι ο φούρνος
της περιοχής του χωριού εδώ συνηθίζει και αφήνει ψωμιά κρεμασμένα για τις ανάγκες των πολιτών του χωριού. Όταν οι ανθρώποι μένουν από ψωμί, από Σαββατοκύριακο, ουσιαστικά έρχονται και παίρνουν ψωμί και το πληρώνουν μετά από δύο μέρες. Είδατε, φανταστικό! Λοιπόν, αν ποτέ ξεμείνετε από ψωμί, έρχοστε στον Κάτω Γαρούνα και παίρνετε ψωμί και το πληρώνετε την επόμενη μέρα. Πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τι είναι μόλι ψυψινά, τι είναι. Τι είναι. Και ένα ωραίο σκυλάκι μόλις πέρασε τώρα. Είμαστε αυτή τη στιγμή έξω από το Μουσείο Αγροτικής και Βιοτεχνικής Ζωής του Κάτω Γαρούνα, αλλά δυστυχώς βρήκαμε το μουσείο κλειστό, οπότε δεν μπορούμε να μπούμε μέσα. Ας ελπίσουμε να έρθουμε κάποια άλλη μέρα και να είμαστε τυχεροί και να επισκεφτούμε το εσωτερικό του μουσείου. Λοιπόν, αποφάσισα, έχω ποδηλατοκούσα, αλλά θα πάρω και ένα άλλο που είδα που μου αρέσει εδώ, γιατί είμαι λάτρης της ποδηλασίας. Κοιτάξτε αυτό το υπέροχο ποδηλατοκούσα. Πολύ έχει τα βρόβα, αρισκή, παιδί από τη Σαντινή. Ποδήλατο γλάστρα. Ωραίο, θα κάνω και το δικό μου έτσι. Αν σας άρεσε το βιντεάκι, αφήστε σχόλιο, πατήστε like και καμπανάκι. Τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι.